Κυρίες και κύριοι, χαίρετε! Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο στο δεύτερο επεισόδιο Project Honda Transalp XL 750. Δυστυχώς έχω εχορύπανση γιατί έχω εδώ τώρα καθαρίζουν τους δρόμους. Δεν έχω όμως ώρα για να το κάνω άλλη στιγμή. Οπότε ξεκινάμε το δεύτερο επεισόδιο. Θα βάλουμε τη σκάρα για τη βάση της μπαγκαζιέρας. Μπαγκαζιέρα Τζίβι 58. Σήμερα βρήκε, θέλω να κάνω βίντεο. Πες είχα άλλα, σήμερα άλλα. Πολύ απλά πράγματα, ανοίγουμε την κάμερά μας. Σκανάρουμε το QR code. Εδώ μας βγάζει το... Έλα τώρα, τι έπεσε, τέλος πάντων. Μας βγάζει το... τη σελίδα σε όποια γλώσσα έχει από αυτές που πρέπει να... Τις βασικές, πατάμε, όχι ισπανικά, αγγλικά. Και έχουμε τις οδηγίες. Αυτό είναι για την πρώτη πλάκα. Είναι δύο οι πλάκες που μπαίνουν απάνω στο, για να κουμπώσει η μπαγκαζιέρα. Και βλέπουμε εδώ αναλυτικά όλες τις οδηγίες. Πάμε. Το πρώτο κομμάτι είναι αυτό εδώ το συγκεκριμένο. Είναι ένα παχύ όπως βλέπετε και σχετικά βαρύ για το μέγεθος του μέταλλο. Πάμε να δούμε πως ταιριάζει. Αυτή είναι η καλή πλευρά με τα χωνευτά να εξέχουν κάτω και να είναι χωνευτά πάνω. Όπως είναι η σκάρα κάτω από τη βίδα, εδώ σε αυτό το σημείο μπαίνουν αυτές οι μεταλλικές ροδέλες. Το βρήκαμε. Εδώ. 1, 2, 3, 4. Περνάνε οι βίδες και τα παξιμαδάκια. Και αυτά τα παξιμαδάκια μπαίνουν έτσι χωρίς ροδέλα. Περίεργο μου φαίνεται. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, πάμε για την δεύτερη σκάρα. Θα βάλω λίγο αυτά μέσα εδώ, μην τα πάρω αέρας. Λοιπόν, αυτό μας λέει ότι μπαίνει εδώ. Κλειστράει. Και πρέπει να σφίξω όμως εδώ, γιατί μετά δεν θα, ναι. Πάμε να σφίξουμε αυτές τις βίδες. Εγώ τώρα, επειδή δεν είχα πρόχειρα Allen, έχω φέρει κατσαβίδο αλενό τέτοιο. Πώς λέει, πείρα μου αυτό είναι. Α, δεν παράσε. Και βάζουμε και ένα κόντρα. Έλα ρε φίλε, δεν έφερα γερμανό, δεν έφερα πολύγωνο 13 τέτοιο. Δεν το σαλτάρι. Θα σφίξω τις δύο. Να πάω να φέρω ένα πολύγωνο. Θέλει πολύγωνο, δεν γίνεται. Ωραία, συνεχίζουμε. Έφερα και 13 πολύγωνο και καστάνια με προέκταση σε περίπτωση που πάλι δεν μπαίνει. Και πάμε. Μπα, θα θέλεις. Ουριακά έρχεται με το φλάσ. Δεν σφίγγω καλά, θα το σφίξω στο τέλος όλα μαζί. Μπορεί να χρειαστεί κάτι να αλλάξω γι' αυτό. Ίσως για να μην ξεβιδώνουν. Δεν έχω ξαναδουλέψει τέτοια πράγματα. Ωραία. Αυτές είναι εντάξει. Για να δω. Ωραία. Αυτό μετά έρχεται κάπου εδώ. Δεν νομίζω πως θα χρειαστεί, ας σφίξω καλά. Μέχρι εκεί που βλέπω ότι είναι ανοιχτό, έτσι δεν βάζω δυναμόμετρα. Μέχρι εκεί που καταλαβαίνεις τη βίδα ότι έσφιξε, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Και εδώ βλέπουμε ότι αυτό έχει δύο θέσεις, όσο βλέπω. Το λένε και οι οδηγίες ότι έχουν δύο θέσεις, μία-δύο. Εγώ θα πάω στην πίσω θέση, αν και έχω μια επιφάνεια εδώ που ξέχει, αλλά αν έρθω εδώ μπαίνει μέσα από τη σέλα σε ύψος. Όχι, πάνω από τη σέλα είναι ακριβώς. Αλλά πιστεύω θα με ενοχλεί αν βάλω πράγματα.
Οπότε θα πάω στην πίσω θέση και οι υπόλοιπες βίδες είναι εδώ μαζί με τις ροδέλες. Οι οδηγίες μας λένε ότι η ροδέλα πάει εδώ. Οπότε εμείς είπαμε θέλουμε την πίσω αυτή, οπότε εδώ. Γιατί ωραία που είναι τώρα, έχει πιο πολύ ησυχία. Βιδώνουμε. Ίδιο είναι. Δεν είναι το ίδιο, είναι πιο μικρούλι. Ωραία. Και έχει σπήρωμα πάνω, η ίδια η σκάρα και σφίγγει εκεί. Τελικό σφίξιμο. Πολύ ωραία, τέλεια. Στη συνέχεια πάμε να βάλουμε το kit της Τζίβι. Θα σκανάρω πάλι εδώ και θα σας το δείξω τώρα. Το χαρτάκι μας, την κάμερά μας. Είναι αυτό βρε? Όχι, δεν είναι αυτό που είχαμε. Α, κύριο. Εντάξει παιδιά, μην κάνετε έτσι. Εδώ είναι οι οδηγίες για το kit της Τζίβι. Και μας δείχνει τα πραγματάκια, αυτάκια, τα ταπάκια, μπιχλιμπίδια και οι οδηγίες χρήσης για δύο σκάρες. Έχει αυτή που έχουμε εμείς και αυτή είναι διαφορετική. Εμείς θα πάμε με βάση αυτό. Τώρα, από όσο βλέπω, η πρώτη διαδικασία είναι, μας λέει, να βάλουμε αυτό εδώ το πυραμιδάκι, το οποίο είναι πλαστικό, είναι. Όχι, μέταλλο είναι, απλά έχει ηλία επιφάνεια. Ας κουμπάρει, έχουμε δύο βιδούλες από κάτω, υποδοχές για βίδα, και έχει μέσα το νταλαβέρ εδώ δύο κοντές βίδες, οι οποίες είναι μόνο για αυτό και τις βρήκα. Είναι εδώ. Στέκα. Λοιπόν, δείτε εδώ για να καταλάβετε το μέγεθος, οι μακριές, οι κοντές. Τις κοντές θα τις πάρουμε για αυτό το αυτάκι. Αν δεν κάνεις ειδικός τώρα, μην περιμένετε ορολογίες του για τον αντάπτορα του και τέτοια. Να, τζρακέι με. Λοιπόν, αυτό λέει τώρα ότι αν είναι εδώ ο κόλλος, η εσοχή εδώ, μια εσοχή να κοιτάει προς τα εδώ. Βιδώνουμε. Ωραία. Ένα τελικό. Τέλεια. Μετά λέει κάτι τάπες. Κάτι τάπες. Λαστιχένια είναι. Και έχω βάλει και εδώ μία από πριν. Οι οποίες είναι αυτές εδώ. Κάτσε να έρθω από εδώ γιατί δεν μπερδεύομαι τώρα με αυτά. Λοιπόν, αν το βλέπουμε λέει έτσι, δίπλα το σπήρωμα. Άρα η μία θα πάει εδώ και η άλλη θα πάει εδώ. Και αντίστοιχα. Δεν τα σφινώνω ακόμα. Πάμε να βάλουμε και κάτι τύπου ραουλάκια, θα σας τα δείξω αμέσως. Αυτά θα μπουν με... Να τα εδώ. Αυτά θα μπουν με βίδα και κόντρα παξιμαδάκι. Αυτά λέει τα δύο ραουλάκια τώρα έχουν, δεν σας το δείξα αυτό, έχουν δύο διαφορετικές πλευρές. Η μία εφάπτεται εδώ, είναι ίσιο, και η άλλη είναι λίγο χωνευτή, αρκετά θα έλεγα, χωνευτή. Η χωνευτή πλευρά πάει πάνω και αυτές λέει μπαίνουνε
το πίσω μέρος εδώ και αντίστοιχα. Αλλά έχει κάτι παξιμαδάκια αυτά που χρησιμεύουν. Αυτά χρησιμεύουν τα παξιμαδάκια, διευκρίνηση, σε κάποια άλλη σκάρα που πιθανώς η δεύτερη που σας έδειξα πριν, που πιθανώς δεν έχει σπείρωμα. Αυτή έχει σπείρωμα, οπότε μπαίνει κατευθείαν. Οπότε τα παξιμαδάκια μένουν. Περισσεύνε βίδες που λέμε. Εδώ αυτή η σκάρα εδώ που εγώ δεν μου δείχνει κάτι τέτοιο. Σας το δείξω κιόλας, με κοροϊδεύετε. Αυτή η σκάρα δεν μας δείχνει κάτι, ενώ αυτή είναι διαφορετική. Δεν είναι σαν και αυτή που έχω εγώ. Δεν μα δείτε εδώ πίσω η διαφορά. Αυτή παίρνει το παξιμαδάκι, εδώ το βλέπουμε. Με κράξετε. Βρέσει! Ένα τελικό τσεκ σε όλες. Βάζουμε και τις τάπες, απλά το σιγουρεύω λίγο. Ωραία, είμαστε εντάξει. Τι είναι τώρα, πώς μπαίνουν αυτά? Τι έγινε? Δεν μπορώ να το τραβήξω από κάτω με πένσα, ας πούμε, γιατί θα κοπεί, οπότε μάλλον χτυπητά μπαίνουν. Θα πες το κινητό. Δεν μπαίνουν χτυπητά. Όπου ατρούχιστος, τέλεια. Αν εδώ σε θέλω κάβουρα. Εδώ πως θα μπει? Για δείτε εδώ περίπτωση. Εδώ τώρα αυτό μπήκε. Έχει επιφάνεια εδώ. Σε βρίσκει εδώ μέσα. Εδώ. Βρίσκει. Θα βρούμε. Παλέψουμε. Τα κόψω λίγο, λες. Το μαχαίρι. Που άξερα θα χρειαστεί και ματσόλα. Σε αυτή την περίπτωση ξεβιδώνουμε πάλι την απάνω σκάρα, το βάζουμε τα λαστιχάκια. Οπότε αν πήρατε κάτι τέτοιο κι εσείς και δείτε αυτό το βίντεο, θυμάστε ότι τα λαστιχάκια θα τα βάλετε πρώτα. Φυσικά μας έχει και μια ειδοποίηση ότι αν έχεις 7 κιλά πίσω, μέγιστη ταχύτητα να είναι 130 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι τα προειδοποιητικά. Φυσικά, εντάξει, θα έχεις μπαγκαζιέρα, πηγαίνεις με 200, σκοτωθείς. Αλλά εντάξει, έτσι το αναφέρω. Να δω οι ταπούλες που δω. Να δω οι τάπες που σας λέω. Τώρα μπήκε αυτό το λίγο, ήθελε. Εφάπτεται. Και αυτή. Τα τσουτσούνια εδώ δεν τα κόβω. Άστα, ξέρω εγώ. Να βάλουμε και αυτή. Εδώ θέλει λίγο χτύπημα. Πλαστικό είναι αυτό, έτσι δεν είναι? Να αρχίσετε. Τώρα μπορεί να υπάρχει άλλος τρόπος να μπαίνει και εγώ είμαι τώρα λίγο πιο ατζαμής, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι να σας πω. Είναι πρώτη φορά ασχολούμαι τέτοια πράγματα. Ωραία. Εφάπτεται και αυτή. Πάμε να τη βάλουμε πάλι πάνω. Ναι, το θέμα είναι ότι ενοχλεί. Τα πίσω θα τα κόψω λίγο. Η μύτη δεν κόβει τίποτα, ρε. Το μαχαίρι το είχα για μανίτες. Την μπροστά τώρα έχει κοκκιάσει από τα χώματα. Δεν ξέρω κατά πόσο καταλαβαίνετε τι λέω από θέμα ορολογίας, αλλά πιστεύω καταλάβατε το νόημα. Να το πάλι λίγο ψιλοενοχλούν όμως. Φυσικά να σας πω ότι από ό,τι βλέπω, λογική, έτσι. Κάποιες βίδες από την κάτω σκάρα δεν είναι εμφανή,
όταν είναι κουμπωμένη και όχι, όταν λείπει κιόλας. Η μπαγκαζιέρα, ευνόητη λόγη έτσι. Τώρα άμα είναι κανένας μερακλής, άμα θέλει να το πάρει θα το πάρει, αλλά η τεχνολογία έχει προχωρήσει, θα τον ευρούμε, θα τον ευρούμε. Όσοι καταλάβατε, καταλάβατε. Ακόμα ένα σφίξιμο τελικό, πάντα να είμαστε σίγουροι ότι έχουν βιδώσει καλά όλες. Έλα, έχω κι άλλα, έχω κι αυτά. Εγώ πήγα να πω είμαστε έτοιμοι να κουμπώσουμε την μπαγκαζιέρα. Μεγάλη στιγμή. Μελλοντικά, όταν έχω σκοπό να αρχίσω, όχι τώρα γιατί έχω δουλειές, όταν αρχίσω τα ταξιδάκια θα του πάρω και τις πλαϊνές. Έχω βάλει στο μάτι, τώρα δεν ξέρω, είμαι ανάμεσα ή σε τζίβι ή στις SW Motec. Δεν ξέρω, κάποιος πάντως να κάθονται στη μαμίσια σκάρα. Αφού δεν την άλλαξα, τέλος. Θα είναι όλα μαύρα εκτός από τη σκάρα αυτή, να θυμίζει το πως ήταν η μηχανή. Έλα να τσεκ. Δεν θέλουμε και πολύ, σπάσουν κιόλας το πλαστικά αυτά. Όσο είναι ανεκτό στο χέρι. Θα κάνω ένα τσεκ ακόμα και τις από κάτω δύο βίδες που βλέπω εδώ. Έτσι για να είμαι εγώ απλά ήσυχος. Ωραία, δεν παίρνει καθόλου. Ούτε αυτή, τέλεια. Οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να κουμπώσουμε. Να τη δω λίγο από κάτω, να τη δείτε κι εσείς. Εδώ είναι εδώ που βάλαμε τα μανιταράκια. Και εδώ μπαίνει κλειδονιά. Κουμπώνει ξεκλείδωτη, ακουμπώντας εδώ τα δύο μαξιλά, τα δύο μανιταράκια αυτά, και έρχεται η εσοχή εδώ. Πρέπει να είναι ξεκλείδωτη και λογικά μπαίνει μόνη της. Ναι, μπήκε μόνη της. Αν θέλουμε να τη βγάλουμε, τραβάμε αυτό, σηκώνουμε και βγαίνει. Και έτσι μπαίνει. Ω, τεράστια έτσι. Για να τη δω. Ωρε φίλε, είναι τέλεια, τέλεια. Έχει ένα μικρό τζόχο. Ακουμπάει καλά πάνω στις τάπες που βάλαμε εδώ. Φοβό, τέλειο. Δεν το κόβω το βίντεο, τα αφήνω έτσι, σας τη δείξω. Εντάξει, τώρα μου φαίνεται μεγάλη να σας πω την αλήθεια, αλλά ήθελα να είναι μεγάλη για να μπορώ να κάνω δουλειά. Κυρίες και κύριοι, περιμένω σχόλια κάτω από το βίντεο να μου πείτε αν σας αρέσει, αν έκανα καλή επιλογή. Να σου πω ότι ήθελα να βάζω τουλάχιστον δύο κράνη μέσα ή ένα το δικό μου και κάποια πράγματα βασικά που χρησιμοποιώ ή σε ταξίδι στην καθημερινότητά μου. Πείτε μας αν σας αρέσει, εμένα μου αρέσει, αν και μου φαίνεται λίγο μεγάλη. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, like, εγγραφή αν βλέπετε πρώτη φορά το κανάλι και ως το επόμενο βίντεο, το τρίτο μέρος που θα βάλουμε και άλλα πράγματα πάνω. Άντεστε! Πω, τρέλα!